Τι λέει? Του 13, του 17. Ναι, δουλεύω παλιός με εξωτερικό σκληρό. Έτσι. Και για μάη. Είναι ένα τέρακι αυτό. Εγώ νομίζω ότι δεν δούλευε. Ένα γκρι που είχα πάρει, ο πρώτο μου εξωτερικό σκληρό. Αυτό ο πρώτο πρώτο. Δουλεύει. Why not? Αχ, αχ, αχ. Σκατά, με πόνο κεφάλαιο, ξύπνησα. Έχω βγάλει και σπυρί εδώ. Τι στο διάλογο μας, δεν κατακολούθω και παίξαν τράπουλα, τόσο είναι το γαμμένο. Τόσο, επειδή ίσως, επειδή είναι έλλειψη σιδήρου, άμα δείτε και τα ακροδάχτυλα και όλα αυτά, είναι κάποια, έχω κάποια συμπτώματα ανεμίας, οπότε θα χρειαστεί σίδηρος. Λοιπόν, και θα πάρουμε. Λοιπόν, πάμε την καλιά στη μαμά της, ο Χρέντι. Ο Έντις. Ο Τρέντις είναι σπίτι. Να τους. Ίδιο είναι. Ναι, σε μικρό. Αν είχαμε μόνο κατοικία και σου λέγω πατέρας, επειδή κουράστηκα με τον Έντι, δεν τον επένδυσε εσύ. Τι έκανες. Ω, αύριο κιόλας. Ο Έντις είναι ένα σκύλος, είναι ένα... Είναι, τι να σου πω τώρα, ένα... Σέντερ τρικολόρε με διασταύρωση δελφίνι. Εντάξει, δεν είναι με διασταύρωση. Τι λέει. Τι είναι αυτή η άσπρη γραμμή εδώ, η γραμμή σου του βόλου. Ξέρεις, άμα κάνεις έτσι, είσαι να σε παίρνει ο Θεός σιγά σιγά. Άιρε. Ότι, άμα με θέλει ο Θεός, με πάρει. Τι, να του χαλάσω εγώ χατήρι. Θέλημα Θεού, ό,τι είναι να γίνει. Άμα θέλει να πεθάνω, ας με πάρει, δεν πειράζει. Λοιπόν, άκουσα ένα τραγούδι της Κέτη Γκαρμπή. Γι' αυτό άνοιξα καρβλόγκ. Δεν θα λέω ημερομηνίες, όποτε το βλέπετε. Απλά η ώρα είναι 12.49. Μια μισή πιάνουμε εργασία. Λοιπόν, άκουσα ένα τραγούδι της Γκαρμπούς, που δεν είναι από τις αγαπημένες μου τραγουδίστριες. Ένα ζεμπέκο μόνο μου άρεσε, που το κάνει, το θυμάμαι που λέγεται. Ασφαλώς και μπορώ. Όχι. Ένα γαμώτα ζεμπέκα, πολύ βαρύ. Έχει πει πάρα πολλά. Δικό της. Ναι, λέω, έχει πει πάρα πολλά η Κέτη. Πώς δηλαδή λέγεται το γαμημένο. Πολύ ωραίο τραγούδι, τέλος πάντων. Εμένα δεν μ' αρέσει η Γκαρμπή σαν τραγουδίστρια. Δεν έχω να... Φυσικά και είναι σεβαστή, πολύ αγαπημένη από τον κόσμο, απλά εμένα δεν μ' αρέσει. Στα καμπρό, όπως δεν μ' αρέσει και στο δωρίδο. Δικάσαμε, καταδικάσαμε, βρήσαμε, ξεφυλίσαμε, κάνει το θέλει. Δεν μ' αρέσει. Και ξέρω ότι και μεγάλο fan club και την Γκαρμπή, όχι αστεία. Αλλά δεν μ' αρέσει εμένα, τι να κάνω. Δεν μ' αρέσει. Αλλά τη σέβομαι και τη εκτιμώ. Σαν χρόνια καριέρα στο τραγούδι. Πες να είναι και ήταν αμαλάκα που γέννησε η μάνα του. Μεθυσμένη ήταν η μάνα σου, λέει. Λοιπόν, που λέει κάτι και κέτη και θα κλαις μέσα, κάτι τέτοια. Κοίταξε να δεις και τουλά. Αυτό πάτω... είναι το καινούριο που ακούγα σήμερα. Δεν είναι καινούριο, είναι πάρα πολύ παλιό τραγούδι αυτό. Δεν είναι τουλάχιστον δεκαετίες αυτό το τραγούδι. Όχι, τώρα βγήκε αυτό. Για πάρε το στο κινητό σου. Στο Google όμως. Τι κάνει! Κοίτα εδώ. Μόρτε, τι έχουν πάθει ρε. Κοίτα. Μη. Λοιπόν, κετούλα μου. Άκουμε. Καινούριο είναι αυτό το... Καταρχάς, έτσι θα λέγεται το επεισόδιο. Επιστολή στην Κέτη Γκαρμπή μέσω Carvlogger Μαξιζήτηση, γαμάει. Λοιπόν, άκου κοιτούλα μου. Καταρχάς να δώσεις χαιρετισμού στον άντρα σου, γιατί το συμπαθώ απίστευτα και σαν άνθρωπο και σαν καλλιτέχνη. Λοιπόν, δεν λέω ότι δεν έχεις ωραία τραγούδια. Φυσικά και έχεις ωραία τραγούδια. Απλά
θα προτιμούσα ρε παιδί μου τα τραγούδια που λες εσύ να τα έλεγε Van Dee για παράδειγμα. No hate όμως. Έτσι, που τα δυστερίαζαν πάρα πολύ. Είσαι καλή τραγουδίστρια. Το έχει αποδειχτεί, δεν, το λένε τα νούμερα, το λέει το κοινό. Έτσι, όπα. Απλά δεν αρέσει σε μένα. Θα μου πεις χαίστηκα. Φυσικό και χαίστηκες, άμα αρέσει σε 3 εκατομμύρια, ο ένας θα σε πειράξει. Αλλά δεν μ' αρέσει το τραγούδι το οποίο λες. Αλλά μπορώ να πω ότι πώς το λέγανε το τραγούδι, ρε γαμόνο της Γαρμπή. Ένα φοβερό ζεμπέκτο. Θα βάλω στιγμιότυπο στο μοντάζ. Έλα ρε, είναι πολύ γνωστό. Το καλύτερό της είναι. Παντού παίζει. Ποιο είπες πριν εσύ? Το ασφαλώς και μπορώ έχει πει. Αυτό που λέει, ασφαλώς και μπορώ. Ε, αυτό δεν είναι ζεμπέκικο πρώτο. Αυτό είναι ψιλομπαλαντοειδές. Δεν είναι ζεμπέκικο. Ασφαλώς και μπορώ. Επιστρέφω σε λίγο. Λοιπόν, επέστρεψα. Φύγαμε. Λοιπόν, βγήκα γιατί λέει, ναι, δεν ξέρω πέρα το βάλω. Έχω στα μάτια ουρανό. Είναι νομίζω από τη Sony Music 2005 τραγούδι. Και έτοιμο. Αχ, κλάμα που χωρίξει με αυτό. Ωραία, κλάμα που χωρίξει με αυτό το, με αυτή τη θεϊκή κομματάρα. Χαίρεσαι. Τι έχω ρίξει με αυτό το τραγούδι και τι μου δεν λέγεται. Γάμισε τα. Δεν νομίζω να μην υπάρχει να έχεις βγάλει καλύτερο ζεμπίκο. Πραγματικά κομματάρα. Αν είχα τώρα ράδιο στο αμάξι με USB, αύριο κιόλας θα το πέρναγα και θα το άκουγα στο repeat, παρακαλώ. Έχω στα μάτια ουρανό. Τι κομματάρα, γαμώ το σπίτι μου. Λοιπόν, δεν θα πω πολλά. Έτσι, ο τίτλος θα λέγεται και τη Γαρμπή, Νίκος Παπουτσής και διάφορα πράγματα που θέλω να αναλύσω. Λοιπόν, απτάκια μου, εγώ σε συμπαθώ σαν χαρακτήρα, σαν άνθρωπο. Εντάξει, στα αυτιά μου θα ήθελα ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Σαν ακροατής βάζω τη φωνή σου ζεϊμπέκικη, για ζεμπέκικα. Για μπαλάτες δεν θα λέγα τόσο. Αλλά για τσιφτετέλε και ζεμπέκα είσαι top. Η γνώμη μου. Με σεβασμό ο Ενικός, έτσι να ξέρεις. Γιατί και εγώ καλλιτέχνης είμαι, στιχουργός είμαι, γράφω στίχο το 98. Μόνο που δεν το κυνήγησα, μπορεί να μπει στο Βέρφυλλο Βίσσελ να ακούσει τραγούδια μου hip hop που έχω γράψει. Θέλω να γίνω και επαγγελματίας υπουργός. Έτσι, έχω ανθρώπους. Είχα πάει στο κανεμουλάκι της κυρίας Σπάνια και μου είχε πει και ο κύριος Καλλύρης και ο κύριος Βαβούρας, ή Βαβούρας, δεν θυμάμαι πώς λέγεται ο κύριος, και ο κύριος Μουρατήρης, ότι ο στίχος ήταν καταπληκτικός και μου βάλανε 10 στο στίχο. Μπορώ να γράψω και λαϊκά κομμάτια, μπορώ να γράψω και τσιφτετέλια, μπορώ να γράψω και ράπς. Γράφω στίχο. Και ο κύριος Ταραξίας μου είχε πει ο ράπερ ότι είμαι πάρα πολύ καλός στο στίχο μου. Λοιπόν, αυτό δεν με νοιάζει δηλαδή να γίνω διάσημος ράπερ, με νοιάζει να μέσω του καναλιού μου να διασκεδάζω κόσμο, να γουστάρει ο κόσμος, ούτε χορηγούς ούτε τίποτα, κοντεύω τους 2.000 συνδρομητές και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος, μέχρι εκεί. Απλά γράφω στίχο
πολλά χρόνια. Δίπλα, τώρα θα σου πω εγώ, για να σταματήσει. Δεν ξέρω αν θα καταφέρω να το δείξω. Δώσε μου ένα λεπτό. Έτσι. Δίπλα μου, το βιτίο που βλέπετε δίπλα μου, να το σταματήσει όλους για να περάσει αυτή, να στρίψει και να πάει αριστερά από εδώ όπως θα πάω εγώ. Εντάξει, λοιπόν, άντε πια, άντε μην αρχίσω. Εντάξει, μπορώ να καταλάβω ρε παιδί μου, είναι μεγάλη γυναίκα. Δηλαδή, κοίτα, 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 πάρα κλείσω το φωτιάκι, κοίτα! Ρε τι ζώνη είναι αυτή ρε. Είσαι αριστερά γιατί στρίβεις αριστερά. Τι μου κόβεις δεξιά και μετά αριστερά. Ωραία, επικίνδυνο είναι εκεί που υπάρχουν. Την είδα εγώ πρόσωπο, είναι κοντά στα 60, 60 κάτι. Τίποτα, κομμένα τα διπλώματα από τα 60 και μετά. Κομμένα! Κομμένα! Ας οδηγήσω όλα 20 χρόνια στα αρχίδια μου. Στα αρχίδια μου, θα πάρω ποδήλατο. Αν μπορώ να. Και έχω τη δύναμη να το κάνω. Άντε γαμίσου πια. Έχει τρελαθεί ο κόσμος, δεν πάμε καλά. Λοιπόν, στο θέμα μας. Αυτά είχα να πω κυρία Γαρμπή. Πραγματικά συγχαρητήρια για το έχετε κάνει, για τις όμορφες στιγμές που μας έχετε δώσει με τα τραγούδια σας. Και εσείς και ο κύριος Χινάς. Love, 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 love. No hate, επειδή είπα ότι δεν μ' αρέσετε σε κάποια τραγούδια. Εντάξει, δηλαδή υπάρχουν κάποια τραγούδια που θα προτιμούσα να τραγουδάει η κυρία Βαντίν ή κυρία Παπαδοπούλου. Ας πούμε το έχω στα μάτια ουρανό, θα ήθελα να τα ακούσω από μια πίτσα Παπαδοπούλου. Αλλά η φωνή σας, σαν ακροατής, πιστεύω ότι είναι ζεϊμπεκική μέχρι θανάτου. Ωραία, γυναικεία, βαρβάτη, μάγκικη φωνή. Και πολύ θα γούσαρα να άκουγα φουλ ζεϊμπεκ από εσάς. Αυτό. Πάμε, επόμενο θέμα. Έχουμε ακόμα 24 λεπτά. Πάμε, επόμενο θέμα. Επόμενο θέμα, Νίκος Παπουτσής, ο YouTuber. Ένας YouTuber που βρήκα πριν λίγες ημέρες και πραγματικά σας μιλάω, μου κόπηκαν τα πόδια γιατί τον είχα συμπαθήσει, είχα δει κανένα δύο βίντεο του και λέω εντάξει, έχει μπει στην καθημερινή μου τέτοια αναζήτηση και με το που βλέπω ενημερώσεις ότι ανέβασε full μέσα και λέει. Νομίζω το βίντεο του λέγεται τίτλ, τέλος θα το βάλω στην οθόνη να το δείτε. Και λέω τι έγινε τώρα. Και μας γλέντισε ρε. Ρε μας γλέντισε. Και του έγραψα και σχόλια από κάτω και σε ευχαριστώ που απάντησες. Ρε μας γλέντισε. Και λέω ας πήγα να πω, αχ μη σου πήγα να πω. Αλλά εντάξει όχι βέβαια. Καταρχάς πριν συνεχίσω να πω για σένα 5 πράγματα. Να σου ζήσει ο μπέμπι σου, Θεούλης, έτσι. Έκλασα στο γέλιο εκεί που έλεγες ότι θα γκρεμίσει το σπίτι. Τρελάθηκα, πέθανα στο γέλιο. Γάμισε το βίντεο. Τα λες πάρα πολύ ωραία. Έτσι, δεν έχω πάρα από να, εγώ δηλαδή, να πω ότι έχεις αφήσει να πάρει τα ερωτήματα και κάτι τέτοια. Ούτε καν. Γαμάς. Πραγματικά γαμάς. Ωραίος. Λοιπόν, μπήκε μέσα στους 15 αγαπημένους μου YouTuber. Θα το καταλάβεις και στην επόμενη σεζόν boom που είναι για YouTubers. Μόλις τελειώσουν οι like και τα γνωρίζεις. Θα το καταλάβεις. Εγώ σου γουστάω τους κάνω αφιέρωμα και δεν θέλω ούτε διαφήμιση, ούτε να πεις για μένα. Δεν θέλω τίποτα απολύτως. Ούτε καν subscribe να μου κάνεις. Απλά εγώ τα λέω μέσα από την καρδιά μου, μέσα από την ψυχούλα μου. Ό,τι νιώθω. Έτσι για μας και δένεις, θα λες πάρα πολύ ωραία. Και όσο για το σούπερ μάρκετ ρε φίλε. Ναι, 22 χρόνια σε αλφαβήτα με μπρο μου. Δεν έχω παράπονο, δηλαδή μετά τα πρώτα 5-6 χρόνια ήμουν κομπλέ. Έτσι, στην αρχή μου είχαν γίνει τα αρχίδια πλανήτες, αλλά εντάξει. Κομπλέ. Απλά είναι η κατάσταση έτσι στα περισσότερα σούπερ μάρκετ, δεν θα πω για τα αλφαβήτα. Τα αλφαβήτα είναι ποιότητα νούμερο 1 για μένα και στην καρδιά μου και στα προϊόντα του. 22 χρόνια δουλεύω, τα έχω δει όλα, ξέρω ποια προϊόντα έχουν ποιότητα, ποιες εταιρείες έχουν ποιότητα και μπορώ να σας βάλω και με τη σειρά.
Αν ήσουν ένα αλφαβήτα όταν έλεγες για το βίντεο, μήπως ήσουν ένα κανένα franchise, γιατί από ό,τι κατάλαβα ήταν μικρό μαγαζί. Οπότε λογικά μπορεί να ήσουν σε κανένα franchise ή να ήσουν σε κανένα κατάστημα που από ό,τι είχες πει απολύσαν τη διευθύντρια, τι είχες πει σε ένα βίντεο. Οπότε δεν έφταιγες εσύ που σηκώθηκες και έφυγες ή απολύθηκες, δεν ξέρω τι. Με μία ανάσα τα από όλα αυτά, γαμάω. Λοιπόν, άκου να δεις. Φίλτα τα Νίκο. Άμα θέλει δουλίτσα, στείλα βιογραφικό, να σε πάρουμε. Και ο Νίσο Αθήνα, πολύ τα γούστα να πιούμε ένα καφέ τα πούμε. Λοιπόν, χωρίς κάμερες, χωρίς τίποτα, απλά ένα καφεδάκι έτσι. Off camera. Σε πάω full, είσαι γαμάτος. Αλλά κάποιο λόγο μου θυμίζει το ράπτη. Όχι αλήθεια. Μου θυμίζει το ράπτη. Τον Νικόλα. Αλλά με την καλή έννοια, στην εμφάνιση εννοώ, έτσι. Μην παρεξηγηθώ. Ωραίος, δυνατός. Ωραίος Νίκο, μη σταματήσει ποτέ. Μη ξαναβάλεις τέτοιο τίτλο, φίλε. Χαίστηκα πάνω μου. Λέω τώρα τον βρήκα, τώρα σταματάει ρε πούστη. Αλλά τελικά εντάξει, κομπλέ. Θα σου ζήσει ο μικρός. Και από ό,τι κατάλαβα μέσα από το βίντεο, εκεί που είπες γελάσαι, που του λέγες, εντάξει, ιδιοφυΐα. Ο μικρός Πέπιτας έχει τρελάνει τελείως, με την καλή έννοια. Αυτά και για τον Νικολάρα Παπουτσί. Τι άλλο να λύσω. Βασικά ήθελα παρέα, μέχρι να φτάσω στην πλάγια, γι' αυτό άνοιξα καρβλόκ. Κάτι άλλο δεν θέλω να πω από το σπίτι, δεν ξέρω εσύ. Θέλω να πάμε πολύ τεχνικό. Λοιπόν, πόσο ηρέμησα από Δευτέρα έως Παρασκευή που δεν ανέβασα τίποτα στο YouTube, πόσο ηρέμησα όμως, πόσο καθάρισε το μυαλό μου. Αλλά μου λείψατε γάματα. Γι' αυτό και Σάββατο έκανα βίντεο. Μου λείψατε γάματα. Όντως. Θα δείτε τι ωραίο που γίνεται το στούντιο. Γουστάρω να μένω εκεί μέσα, να κοιμάμαι εκεί μέσα, να τρώω εκεί μέσα ρε φίλε. Ακούσατε και το άλλο που είπανε. Έρχεται λέει μία πνευμονία που μπορεί να εξαπλωθεί και στην Ελλάδα. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Δηλαδή κάτσε. Τι πάει να πει έρχεται πνευμονία. Δηλαδή τι μέτρα θα πάρουμε. Για να καταλάβω. Πάλι τα ίδια. Θα μας πασάουν κανένα φαρμακάκι, ξέρω από το πάρα από το χάπι ή μείνε στο σπίτι. Τέλος πάντων, θα δείξει στην πορεία. Τέλος πάντων, τι να πεις. Τα περισσότερα που ήθελα να πω αυτά ήταν για την κυρία Γαρμπή και τον κύριο Παπουτσί. Λοιπόν, πάμε να πούμε και πέντε πράγματα για το Fame Story. Άκου. Ξεχωρίζω τον Τίτο, ο γάμο του τραγουδιστέ. Εμένα μου αρέσει. Ας του γράψω ο κύριος Στεροφάνιος τίποτα. Κανένα. Όχι τίποτα γκυρουγκελέο όπως όλου. Λαϊκά τραγούδια. Ωραία λαϊκά τραγούδια του γράψει. Γιατί ο κύριος Στεροφάνιος είναι καταπληκτικός. Έχει γράψει απίστευτα τα τραγούδια.
Εντάξει, τι να λέμε τώρα, για εμείς με αγάπη να πούμε όλη την ελληνική λαϊκή δισκογραφία, βλάκα κάνουμε. Να του γράψω ωραία τραγούδια. Δυνατά, σε μπέκικα εκεί πέρα να γουστάρουμε. Θα είναι γαμό της φάσης. Ο Τίτλος είναι φοβερός τραγουδιστής. Ο Γιάννης είναι πολύ καλός τραγουδιστής. Και η... δεν ξέρω, έφυγε, πρέπει να φύγει. Η... θα την βάλω στο οθόνα να δείτε, συνέχεια την ξεχνάω. Αν δεν έχεις πει καφέ, γάμισε τα. Εργαλείο! Έχει δηλαδή, αν έχουν μείνει 10 μαθητές τα παιδί μου, έχω ξεχωρίσει τους 3-4 εγώ. Καλά, την πάω φουλ την τέτοια που του πάει το μυαλό μου. Πρέπει να πάρω σίδηρο γιατί βοηθάει και στο νοσοποιητικό, δεν είμαι καλά. Όμως δείτε τα χέρια μου. Πρέπει να πάρω σίδηρο οπωσδήποτε, όπως και δίποτε. Έτσι, γιατί λέει ότι η έλλειψη σιδήρου φέρνει φαγούρα σε όλο το σώμα, ανεμία, τα άκρα, χέρια, πόδια χλωμιάζουν. Έλα, παίρνε άντε, τι έχετε πάθει γαμώτο. Έλα, παίρνε και... μαλακές, θα βάλω κάμερα μπροστά. Θα βάλω κάμερα μπροστά, μέχρι να φτάσω να μιλάω μπροστά. Μέχρι να κλείσω το επεισόδιο. Να δείτε το που γύρισα την κάμερα, δεν σε πει τίποτα. Δύο άτομα περάσαν από τον δρόμο έτσι. Γι' αυτό είπα έλα πέρα και εσύ και έκοψα τα χείτα. Βασικά κινητοποίησα το αμάξι. Μείνε με στη μέση. Λοιπόν, το βλέπετε το εύκολης. Εδώ. Εδώ. Εδώ και διζόταν ο σασμός. Το όνομα ζωτά στην Κρήτη. Σασμός. Σταμάτησα να βλέπω. Έτσι. Δεν ξέρω να είδες σασμό. Βλέπω μόνο και καλά τα spoiler. Και τελείωσε. Ωραία μια μηχανάρα. Από κλαμπ μηχανόβλημα ήταν. Πόσο γουστάρω αυτά τα κλαμπ μηχανοβίων, πολύ τα κουστάρω ρε, γιατί μου είχε πάει ο εκτός και κούσαρα τη ζωή μου και θέλω να ξαναπάω. Θα ήθελα πολύ να ξαναπάω. Μην βγεις. Στην Insta που σκέφτηκα να σταματήσω το καπνό και να πω στο Instagram. Λόγω παίκτη. Να πω και δύο πράγματα για τον Μίσα Χρήστο. Ο Μίσα Χρήστο είναι ένας YouTuber που θα μπει και αυτό στο boom. Σας κάνω spoil τώρα. Είναι γαμάτος, απίστευτος, καταπληκτικός. Είμαι κατά του κύριου Κόκαλη που γύρισε και του έκανε διαπραγματικά δικαιώματα. Έτσι. Αλλά και ο Θάνος ο Κόκαλης, φοβερός δημοσιογράφος. Μ' αρέσει. Τους βλέπω και τους δύο βασικά, και τον Χρήστο και τον Κόκαλη. Αλλά ο Χρήστος, ξέρεις, τα λέει πιο απλά, πιο ωραία. Δείχνει βιντεάκια περισσότερο. Είναι έτσι, είναι ωραίος. Τα λέει όπως πρέπει να τα λέει και τα λέει καλά. Μ' αρέσει ο Χρήστος. Θα σας πω εν συντομία, αγαπημένοι μου YouTuber. Έτσι, κάποιους, όσους θυμηθώ τώρα αυτή τη στιγμή, γιατί καφέ δεν έχω πει, οπότε... Χαίρεσκα πάνω μου, μια φορά είχε βγει από το πετσίτι ένας. Λοιπόν, ξεκινάμε. Είχε βγει και ευτυχώς δεν πήγαινα με πολλά, το πήγαινα ας πούμε με 60 χιλιόμετρα. Δεν πάω παραπάνω, ποτέ δεν πάω παραπάνω. Λοιπόν...
αγαπημένο YouTuber. Δεν τους βάζω πρώτος και καλύτερος μου. Γενικά θα μιλάω, δεν πάει και ένα πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ ο Φρουτοτρέλας. Μ' αρέσει ο Μίστερ Χρήστος. Μ' αρέσει ο Αγωγή. Μ' αρέσει ο Vibrator. Ο Κοντοπίδης. Ο Μαλιάτσης. Ο Φουντούλης. Μ' αρέσει η Άμι Γιάμι. Μ' αρέσει η Άμι Γιάμι. Μ' αρέσει η... έλα ρε. Η Super Kiki, μαγκάκι, τη γουστάρω φουλ. Μ' αρέσει ο Λαμπρόπουλος και ο Ράπτης. Netflix, πω, είχα λιώσει στα ξενύχια. Μ' αρέσει ο Αλέξανδρος Μαλιάτσης. Η Pain and Game, η Unboxholics. Έχω πάρα πολλούς, πάρα πολλούς που μ' αρέσουν. Αυτοί που στο πάνω είναι αγαπημένοι μου. Και έχω κι άλλους αγαπημένους, απλά δεν τους θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Το νοσοποιητικό μου είναι σκατά, χάλια, μαύρα. Οπότε από Πέμπτη θα πάρω σίδηρο που πληρώνομαι. Από να πάρω συμπληρώμα που μου είχαν πει επί 2 χρόνια ότι θέλω σίδηρο και τα γράψα χίλια μου. Οπότε φαντάσου πόσο χρειάζομαι. Θα πάω σε ένα γιατρό να κάνω πάλι εξέταση στο επόμενο ρεπό μου. Να μου πει για πόσο καιρό να παίρνω το σίδηρο. Και όλα κομπλέ. Και συμπληρώμα και φαΐ και όλα. Όχι. Ο τίτλος θα λέγεται Άρτσι, Μπούτσι και Λουλάς. Έτσι θα λέγεται το επεισόδιο. Τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Λοιπόν. Εγγραφή στο κανάλι, καμπανάκι να ενημερώνεστε κατά πότε ανεβαίνει βίντεο. Κοντεύουμε τις 2000, άντε έχουμε λίγες μέρες ακόμα. Πάμε. Έχουμε λίγες μέρες ακόμα. 26 μέρες να τελειώσει ο χρόνος. Πάμε. Έχω πάρει 100 κάτι subscriber. Πάμε, βαράτε. Είναι γαμάτο, πάμε. Πάμε να γίνουμε super top. Super wow, duper wow. Πάμε να γουστάρουμε. Πάμε 2000. Να παρτάρουμε μέχρι αηδίας. 12 ώρες live θα κάνω. Αν φτάσω 2000. Βαράτε. Like, subscribe, καμπανάκι να ενημερώνεστε κάθε πότε ανεβαίνει βίντεο. Κάντε, ρίχτε ένα σχολιάκι από κάτω να γουστάρουμε. Share και τα λέμε σε επόμενο Carvlog αμαξιζήτηση. Bye.